Ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου περιφερειάρχη Γιώργου Ζάψα, επικεφαλής της παράταξης Κοινό των Υπηρωτών, με την κεντρική ομιλία το βράδυ της Τετάρτης στο ξενοδοχείο Ντιλάκ. Στην ομιλία του, ο κ. Ζάψας, απευθυνόμενος στους υπηρώτες, τόνισε ότι με την ψήφο του στην Κυριακή, η περιφέρεια κάνει το πρώτο βήμα για μια νέα αρχή που θα ολοκληρωθεί, όπως είπε, με τη νίκη της παράταξης στο δεύτερο γύρο. Στην έναρξη της ομιλίας του, ο υποψήφιος περιφερειάρχης υπογράμμισε πως και η Ευρώπη και η Ελλάδα ζουν ιστορικά κρίσιμες στιγμές. Το Κοινό των Υπηρωτών, ανέφερε, είναι η προοδευτική συμμαχία της αυτοδιοίκησης και είμαστε όλοι περήφανοι που το κάναμε, και μάλιστα νωρίς. Κάποιοι αμφισβητούν, συνέχισε, ότι η προσπάθεια αυτή πέτυχε. Και είναι εκείνοι που δεν θέλησαν να συμμετέχουν, εκείνοι που προτίμησαν το κομματικό από το γενικό συμφέρον, περιχαρακώθηκαν. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι βουλευτές Ιωαννίνων, Χρήστος Μαντάς, Γιάννης Καραγιάννης και Γιάννης Στέφος. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ιωαννίνων, επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την ανατροπή Λάζαρος Νάτσης, ενώ χαιρετισμό απέστειλαν η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη και η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη προλόγησε ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ήπειρο και εκπρόσωπος της παράταξης Κώστας Μπασιούκας, ενώ στο τέλος έγινε και παρουσίαση των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της παράταξης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Και να είμαστε τώρα εδώ, με αλληλεγγύη, δύναμη και αισιοδοξία, να πάμε στη δεύτερη Κυριακή και εκεί να κερδίσουμε και να κυβερνήσουμε την Ήπειρο. Με άξια στελέχη που στελεχώνουν την παραταξή μας στο Κοινό των Υπηρωτών, με άξιους υποψηφίους και υποψήφιες, με γνώστες των θεματικών αντικειμένων των Επιτροπών της Περιφέρειας για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας ανάλογα με τα αντικείμενα. Με ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα που αποτελεί τη βάση συζήτησης με την κοινωνία σε ένα διαρκή επικοδομητικό διάλογο μαζί με την κοινωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε εντελώς αντίθετοι με την υπάρχουσα κατάσταση στην περιφέρεια. Καλούμαστε όλες τις μέρες που απομένουν να υποβούμε τους εαυτούς μας για να ενημερώσουμε τους πολίτες της Ηπείρου για τις θέσεις μας πάνω στα μεγάλα αλλά και τα μικρά προβλήματα που συσσόρευσαν στην όμορφη περιοχή μας οι προηγούμενοι. Οι ιδέες και οι δεσμεύσεις μας να φτάσουν παντού, σε κάθε σπίτι, με παράλληλη έννοια και για τις δημοτικές και για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μια περιφέρεια χωρίς συνεργασία με τους Δήμους μπορεί να κάνει λιγότερα, καθώς επίσης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνεμος νέος φυσάει στην Ήπειρο. Το αντιλαμβάνεστε, σήμερα έχει αέρα. Έρχεται η μεγάλη αλλαγή και με τη βοήθεια του Κλεισθένη και τον αγώνα όλων μας. Αυτό το τελευταίο το έχουμε κεφαλαία. Ας τη χαρούμε λοιπόν. Ας τη γιορτάσουμε όλες και όλοι μαζί. Καλώ το βήμα τον υποψήφιο, τον νέο περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Ζάψα.